Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Kardashians για άλλο ένα βράδυ. Δημήτρης Ταρόβας, ξεκινάω από τον άντρα πρώτα. Γιατί έτσι. Μαρία Μπεκατόρου. Τι. Α, θέλει να τις γυρίσει πίσω την πλάτη. Γύρισε την, αρίστε, έλα. Έλα, γύρισε την, γεια. Να σου πω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάτσετε. Τρίτη, δύο του μηνός. Τι. Και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε Μαράκη. Με ξέχασε εδώ. Λοιπόν, καλό μήνα. Αφού μπήκε ο Δεκέμβρης, καλός χειμώνας πια, αφού είναι ο πρώτος μήνας του χειμώνα. Χιόνισε στο στούντιο και τώρα. Έχουμε στολίσει κιόλας με τα Χριστουγεννιάτικα, θα τα πούμε μετά αυτά. Έχουμε μπει σε αυτό το κλίμα που βέβαια εντάξει, στην Ελλάδα ποιος το περίμενε ότι κάπου στα μέσα του Νοέμβρη θα στολίζαμε Χριστουγεννιάτικα. Αλλά τελικά η ψυχολογία των τελευταίων ετών νομίζω το επιβάλλει και επιτάσσει στην όλη αυτή η κατάσταση. Τα τελευταία νέα, έτσι, τις τελευταίες ώρες έμαθα ότι ο Σαμαράς μίλησε στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και έδειξε σκληρό πρόσωπο, λέει. Είπε στους δανειστές μας ότι εδώ και μην παρέχει. No. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε τίποτα άλλο σε θέση πίεσης. Και... Πες το στα αγγλικά αυτό, πώς το είπε. Δεν θα υποχωρήσουμε. I don't push it. Don't push it me. Don't push it this government. To the limit, πες. To the limit. Θα με αφήσει να το πω, ρε φίλε. Α, ναι, ναι. Για πες, Γρηγόρη. Don't push the people here in Greece. And don't push the government. Because. Push. Ως εδώ και μη παρέχει. Και μη παρέχει. Σ' άρεσε. Ως εδώ και μη παρέχει. Επίσης, τώρα πέρα από αυτό που τελικά μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και θα θέλαμε να δείξουν λίγο σκληρό πρόσωπο αυτοί που πρέπει αυτό να δείξουν σκληρό πρόσωπο και αυτό περιμένουμε. Γίνονται και πάρα πολλά επεισόδια, όχι τώρα, έγιναν πριν από λίγο για την πορεία του Ρωμανού. Για αυτή την ιστορία. Ναι, κάηκαν λέει αυτοκίνητα, κάηκαν λεωφορεία. Χωρίς θύματα βέβαια. Ναι. Αλλά επεισόδια. Πολύ άσχημες εικόνες. Νομίζω ότι αύριο θα είναι από τα θέματα που θα απασχολήσουν την επικαιρότητα από το πολύ πρωί αυτό. Και σήμερα ο καλεσμένος μας είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσαμε να το ρωτήσουμε πάρα πολύ για την πολιτική. Είναι χωμένος στα πάντα. Είναι ο άνθρωπος που έχει δώσει μπουνιές κυριολεκτικά και έχει δεχθεί μπουνιές. Και κάποια στιγμή ο Χαρδαβέλλας του λέει: δεν γίνεται να είσαι πάνω στο ρίκι και να δίνεις μόνο μπουνιές και να μην σε δίνουν μπουνιές και σένα. Έχει επίσης. Τον έχουν καλέσει στην ΕΡΤ και τελικά. Αυτοί που τον κάλεσαν μετατέθηκαν όλοι, δεν πήγε και έφυγαν όλοι. Τις εκπομπές, υπεύθυνοι, διευθυντές, τα πάντα εξαφανίστηκαν όταν μαθεύτηκε ότι τον καλέσανε. Δεν είναι από τα πιο καλά παιδιά του χώρου, το καλά μέσα εισαγωγικά, όχι σε θέμα χαρακτήρα, ότι λέει αυτό που πιστεύει. Και είναι μια περίπτωση και μια προσωπικότητα που θέλαμε πάρα πολύ να έρθει. Μοναδική. Μοναδική. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Τράγκας. Δυναμικός. Θα επαναλάβεις και φέτος τα έργα του Σατανά. Απεταξάμι. Αποκαλυπτικός. Θα κατηγορήσεις ή θα σατυρήσεις έργα πολιτικών. Απεταξάμι. Εκρηκτικός. Θα κατανοήσεις επιτέλους το μνημόνιο. Πλάκα μου κάνεις. Απρόβλεπτος. Έχουμε ανάπτυξη, ελευθερία και δημοκρατία. Άλλοτε χωρίς αναισθητικό. Καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη επικράτεια. Και άλλοτε ως ελεύθερος σκοπευτής. Απόψε θα ακούσετε και θα δείτε πολλά. Είναι ο δημοσιογράφος που σε προκαλεί είτε να τον αγαπήσεις είτε να τον μισήσεις. Κοντά μας ο Γιώργος Τράγκας. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Σας βρήκα. Τι κάνεις. Για σένα ήρθα, αγάπη μου. Αλήθεια μου λέτε, χαίρομαι πάρα πολύ. Το Dancing with the Star που θα πάμε του χρόνου μαζί. Θα πάμε μαζί του χρόνου, ναι. Ναι, θα πάμε μαζί. Έλα και λίγο τάγκο. Οι ωραίτερες χορευτικές φιγούρες ανάμεσα σε μένα και σε εσά. Υπέροχα, ναι. Το καταλαβαίνω και το νιώθω ότι θα γίνει καμπός ο Δημήτρης μας. Εγώ τι θα κάνω τον αγόρι μου, αγόρι μου. Θα κάνω. Εσύ τα κοιτάς. Σε φιλώ πολύ. Καλώς σε βρήκα. Γιώργο, έκανε αμέσως για να πάμε σε ρυθμίσει και να κάτσουμε μετά. Ναι. Αλλά ήθελα να πω κάτι για σένα, Δημήτρη. Ξέρετε, καθόμουν τώρα και κοιτούσα τόση ώρα. Φιλαράκι, ειλικρινά σου μιλάω. Αν χάσεις 5 κιλά, 5 κιλά να χάσεις, ναι. Θα πας στα 150. Θα είμαι μια χαρά, ε. Σε πληροφορώ ότι εγώ τον βλέπω αδύνατο. Α, ειλικρινά γενικά σου μιλάω. Είστε καλά. Παίρνετε τα ειλικρινά. Ίδια. Όχι, έκανα μια βυθοσκόπηση. Ναι. Εντάξει, βλέπω λίγο πιο στενά τα πράγματα. Ναι. Αλλά εντάξει. Πάντως και στο παρελθόν είχες... Εγώ που τον είδα, έχει κόψει το τσιγάρο. Λίγο. Έχει κόψει το τσιγάρο. Έχω μειώσει, έχει μειώσει το τσιγάρο. Συγχωρείτε λίγο. Προσέχει.
Γιατί και από ό,τι είδα. Δεν του αρέσει πάνω στο κοντρόλ. Δεν του αρέσει, λέμε το που φάνηκε. Δεν γίνεται, παιδιά. Συγνώμη. Ήρθα εδώ να κάνω στριπτή. Όχι αυτό, μέχρι τώρα. Με συγχωρείτε, παιδιά. Εδώ με φωνάξετε για μια σοβαρή συζήτηση. Και πρέπει να τα βγάλω. Εντολές εκτελώ. Ναι, λίγο. Ο Γιωργαράς, ο καθηγητής που με είδε, μου είπε ότι βλέπω λίγο τα πράγματα πιο στενά. Δεν έβλεπε ότι είσαι Πασόκ τόσα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, κάνουμε πλάκα μετά τις διαφημίσεις. Θα γίνει χαμός. Να είστε καλά.